Ξέρετε, οι θετικοί επιστήμονες είναι τυχεροί άνθρωποι σε σχέση με εμάς τους οικονομολόγους. Ό,τι λάθη και να κάνουν, είτε θεωρητικά είτε εμπειρικά, στη μέτρηση της θερμοκρασίας στον ήλιο, τουλάχιστον μπορούν να είναι σίγουροι ότι ο ήλιος δεν ενδιαφέρεται για τα λάθη τους ούτε για τις απόψεις τους γι' αυτόν. Αντίθετα, ο τρόπος που εμείς οι κοινωνικοί επιστήμονες, αλλά όχι μόνο οι κοινωνικοί επιστήμονες, και τα κράτη καταγράφουμε τα στατιστικά στοιχεία, έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην πραγματικότητα την οποία καταγράφουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη δεκαετία του 50 και του 60 στην Ελλάδα, όσοι δεν το ζήσαμε από κοντά, αυτό το γίγνεσθε, το θυμόμαστε τις μαυρόασπρες ταινίες, η ανεργία ήταν πάρα πολύ χαμηλή, σχεδόν μηδέν. Και όμως γνωρίζουμε ότι υπήρχε μεγάλη δυστυχία, φτώχεια, ζητιάνοι στους δρόμους, Έλληνες. Σήμερα οι ζητιάνοι στους δρόμους, οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί. Αν πάμε στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, ας πούμε την Ινδία ή το Πακιστάν, θα δούμε τεράστιες ανθρώπινες μάζες, ανθρώπων που πασχίζουν, θα μας σταματήσουν στον δρόμο, θα μας ζητήσουν λεφτά, θα μας προσφέρουν υπηρεσίες να κουβαλήσουν τις βαλίτσες μας στο σιδηροδρομικό σταθμό, θα προσπαθήσουν να μας πουλήσουν χαρτομάντιλα, όπως γίνεται και εδώ στα φανάρια. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν υπήρχε ένα σύστημα προστασίας των ανέργων στην Ινδία του σήμερα ή στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 50 και του 60, και αυτοί οι ζητιάνοι δεν ήταν ζητιάνοι, αλλά ήταν άνεργοι, η ανεργία θα ήταν τόσο χαμηλή? Προφανώς όχι, αλλά για να το πω λίγο ανάποδα. Ας πάρουμε μια προηγμένη δυτική χώρα όπως η Δανία, η οποία δεν έχει ζητιάνους στα φανάρια. Εάν εκεί, σήμερα, εν μία νυχτή, ως διαμαγείας, καταργηθούν τα κοινωνικά επιδόματα και η επιδότηση των ανέργων, τι νομίζετε θα γίνει? Εγώ φαντάζομαι ότι από αύριο το πρωί, Δανείοι θα αρχίσουν να ζητιανεύουν στους δρόμους. Η ανεργία θα έχει μειωθεί, αλλά θα έχει αυξηθεί η φτώχεια.